τελετή, τελεθεατή χαίρεται. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα με παρακολουθήσετε. Το θέμα μας είναι να απαντήσω σε μια κυρία που μου είπε ότι άκουσα στις ομιλίες σου να μιλάς ότι η ζωή του ανθρώπου δεν ζει, δεν είναι μέχρι το φιάρι το νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Μπορείς, μου είπε, να το αποδείξεις αυτό με την Αγία Γραφή. Πρωτό να φέρω τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή, θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η εξωτερική εμφάνιση. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος μόνο κόκαλα, κρέας, κοιλιά, κέντρα, αλλά έχει και θάνατη ψυχή. Παραδείγματος χάρη, υποθέτουμε ότι είμαστε σε μια ταβέρνα με τους φίλους μας, τρώμε, πίνουμε και γλεντάμε. Εκεί που τρώμε, πίνουμε και γλεντάμε, ξαφνικά χτυπάνε δύο τηλέφωνα. Το ένα είναι ευχάριστο και το άλλο είναι δυσάριστο. Το ευχάριστο τηλέφωνο μας διδάσκει και μας λέγει ότι ένας αδερφός ενός φίλου που είναι μαζί σας στην ταβέρνα, τρώγει και πίνει και γλεντάει μαζί σας, κέρδισε 5 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο. Τότε τι θα κάνουμε? Θα χαιρόμαστε όλοι και θα τρώμε, θα πίνουμε και θα γλεντήσουμε περισσότερο. Αντίθετα, χτυπάει το δυσάριστο τηλέφωνο και μας λέγει ότι ο αδελφός ενός φίλου που είναι μαζί σας στην ταβέρνα τρώγει, πίνει και γλεντάει μαζί σας, σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο. Τότε τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αυτό που λέγει η λογική. Θα συνεχωρθούμε όλοι, θα παρατήσουμε τα πυρούνια και τα ποτήρια στο τραπέζι και θα στενοχωρηθούμε και όλοι με το κεφάλι σκυμμένο θα σηκωθούμε να μάθουμε πού έγινε αυτό το ατύχημα. Λοιπόν, πώς μπορεί ένα τηλέφωνο, μια είδηση να μας δώσει και χαρά και λύπη, ότι ούτε το ευχάριστο τηλέφωνο μας χάιδεψε κανείς το σώμα μας, αλλά ούτε το δυσάριστο τηλέφωνο μας χτύπησε κανείς το σώμα μας. Διότι δεν χαίρονται ούτε στενοχωριούνται τα κόκαλά μας, το κρέα μας, η κοιλιά μας και τα έντορά μας, αλλά χαίρεται και στενοχωριέται η ψυχή, το πνεύμα μας. Αυτό αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος έχει και σώμα και ψυχή, και η ψυχή ζει και πέραν του τάφου. Αλλά ας δούμε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Ο δημιουργός του σύμπαντος που επίησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής, όλα που βλέπουμε επάνω στον ουρανό, εδώ κάτω στη γη και στη θάλασσα, όλα ο Θεός τα επίησε με το λόγο του. Είπε ο Θεός και έγινα. Παραδείγματος χάρη, είπε ο Θεός να γίνει ο ήλιος και έγινε. Να γίνει η σελήνη και έγινε. Να γίνουν τα άστρα και έγιναν. Να γίνουν οι άγγελοι και έγιναν. Για εδώ στη γη είπε να γίνουν τα δέντρα, τα διάφορα δέντρα. Να γίνουν και τα καρποφόρα δέντρα, να βλαστάσει η γη, χορτάρια και λουλούδια και έγιναν. Είπε ο Θεός να γίνουν τα διάφορα ζώα, κτίνη, ήμερα και άγρια και έγιναν. Είπε ο Θεός να γίνουν τα διάφορα πετεινά του ουρανού και έγιναν. Και για τη θάλασσα είπε ο Θεός να γίνουν τα διάφορα ψάρια της θαλάσσης και έγιναν. Για τον άνθρωπο όμως δεν είπε ο Θεός
ας γίνει άνθρωπος ή να γίνει άνθρωπος, αλλά τι λέγει στο πρώτο κεφάλαιο Γενέσιος, 26 στίχο, λέγει εκεί «Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα μητέραν και καθομοίως». Να, ο Θεός μελάει στα άλλα δύο πρόσωπα και λέγει «Θα κάνομεν». Δεν είπε να γίνει άνθρωπος ή ας γίνει άνθρωπος, όπως είπε για τα άλλα κτίσματα, αλλά είπε «Ποιήσουμε, θα κάνουμε». Στο δεύτερο κεφάλαιο Γένεσης, 7 στίχο λέγει εκεί «Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο χούν από τη ζήση και νεφίση το πρόσωπο αυτού πνοή ζωής και γέννητο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα». Ο Θεός πήρε χώμα, έκανε πυλό λάσπη και έπλασε τον πρώτον άνθρωπο και εφύσισε ο Θεός στο πρόσωπο του Αδάμ και έγινε ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσα. Δηλαδή έδωσε ο Θεός ένα κομμάτι από το πνεύματός του στον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος έχει και σώμα και πνεύμα, δηλαδή ψυχή. Ότι πράγματι ο άνθρωπος αποτελείται και από σώμα και από ψυχή, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Κορινθίους επιστολή του, 6ο κεφάλαιο, 20 στίχο γράφει «Δοξάσατε δι' το Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτεναστι του Θεού». Να δοξάσετε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, το Θεό για το σώμα σας και για το πνεύμα σας που ανήκουν στο Θεό. Έτσι βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει και σώμα και πνεύμα και ψυχή. Και σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, η ψυχή του καθενός ανθρώπου είναι ανώτερη και από το σύμπαν. Καθώς στο 8ο κεφάλαιο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 36-37 στίχος λέγει εκεί ο Χριστός, «Τι κάνω φίλοι σε άνθρωπον, εάν κερδίσει του κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, τι όφελος θα έχει ο άνθρωπος, αν κερδίσει αυτόν τον μάτο, τον ψεύτικο κόσμο, δεν θα χάσει την ψυχή του, ή τι μπορεί να δώσει ως αντάλλαγμα να εξαγοράσει την ψυχή του από την αιώνια κόλαση, τίποτε». Έτσι, ο άνθρωπος έχει και σώμα και ψυχή. Το σώμα όμως πεθαίνει και σκοτώνεται ακόμα. Η ψυχή, το πνεύμα, δεν πεθαίνει. Δια τούτο, όταν ο Χριστός απέστειλε τους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγελιό του σε όλη τη γη, τους είπε «Εξαιτίας μου θα σας μισήσουν όλοι οι άνθρωποι, θα σας κατηγορήσουν, θα σας διώξουν, θα σας βάλουν στη φυλακή, αλλά και θα σας σκοτώσουν ακόμα». Γι' αυτό στο 10ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28 στίχο, λέγει εκεί ο Χριστός «Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντο το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένο αποκτείνει. Φοβήθετε μάλλον των δυνάμενων και ψυχή και σώμα. Να μη φοβάστε», λέγει ο Θεός, ο Χριστός, «αυτούς που έχουν τη δύναμη να σκοτώσουν το σώμα. Το σώμα το σκοτώνουν, αλλά την ψυχή σας δεν μπορεί να το σκοτώσουν». Έτσι, το σώμα σκοτώνεται και πεθαίνει ακόμα. Το πνεύμα, η ψυχή δεν πεθαίνει. Αλλά όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, το σώμα που είναι χώμα πηγαίνει στη γη. Το πνεύμα που είναι ψυχή πηγαίνει στον Θεό. Καθώς πάλι διαβάζουμε στο 12ο κεφάλαιο Εκκλησιαστής 7 στίχο «Και επιστρέψει ο χούς επί τη κοινή ως ειν και το πνεύμα επιστρέψει προς το Θεό ως έδωκεν αυτό». Δηλαδή το σώμα που είναι χώμα όταν πεθαίνει επιστρέφει στη γη και γίνεται χώμα. Και το πνεύμα, η ψυχή επιστρέφει στον Θεό που ο Θεός το έδωσε. Έτσι
όλοι οι νεκροί με το θάνατο ζουν ως ψυχές. Ζουν όλοι οι νεκροί. Ότι πράγματι με το θάνατο ζουν όλοι οι νεκροί. Θα αναφέρω μια περικοπή από το δεύτερο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, Έξοδος, τρίτο κεφάλαιο. Εκεί μας διδάσκει ότι ο προφήτης Μωυσής βοσκούσε τα πρόβατά του στο όρος Χορίβ. Και εκεί που βοσκούσε τα πρόβατά του, είδε μια βάτος να καίγεται. Ο Μωυσής πλησιάζει να δει κοντά την βάτο. Και άκουσε τη φωνή του Θεού να το λέγει: «Μωυσή, Μωυσή». Ο δε είπε: «Τι εστί?» Και είπε ο Θεός: «Λύσον το υπόδημα των ποδόσων, ο γαρτόπος ενοέστεκας γη Αγία εστίν». Και στο έξι στίχο το παρακάτω το λέγει: «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώβ είχα πεθάνει πολλούς αιώνας προ Μωυσέως. Εν τούτης όμως, ο Θεός εξακολουθεί να πει στον Μωυσή ότι είναι Θεός του Αβραάμ». Και προσέχετε, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν λέγει ο Θεός του Μωυσή: «Μωυσή, κάποτε, κάποτε στα παλιά τα χρόνια ήμουνα Θεός του Αβραάμ». Δεν λέγει «ήμουνα», αλλά λέγει «είμαι, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ». Και αυτό το επιχείρημα το πήρε ο Χριστός και το ανέφερε στους ληστάς της εποχής του Σαδουκαίους, που δεν πίστευαν ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών. Στο 23ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, 8 στίχο λέγει εκεί: «Σαδουκαί μεν γαρ λέγωση μη είναι ανάσταση, μη τι άγγελον, μη τε πνεύμα, Φαρισέ δε ομολογούσι τα φώτα». Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών, ούτε ότι υπάρχει άγγελος, ούτε πνεύμα, δηλαδή ψυχή. Οι Φαρισαίοι τα πίστευαν και τα δύο. Και έρχονται τώρα αυτοί οι ληστέ Σαδουκαίοι, έρχονται να και πλησιάζουν τον Χριστό με σκοπό να τον ορνεύονται, να τον παγιδεύουν. Και καθώς βλέπουμε στο 22ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλων, 12ο κεφάλαιο κατά Μάρκων Ευαγγέλων και 20ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλων, τον πλησιάζουν οι Σαδουκαίοι και το αναφέρουν ένα χωρίο από το 25ο κεφάλαιο Δευτερονόμιων, 5 στίχο, που εκεί ο Μωυσής λέγει: «Εάν κανένας αδερφός παντρεύθηκε και πέθανε άτυκνος, να πάρει ο αδερφός του τη γυναίκα του αποθανόντος αδερφού για να εξαναστήσει από γόνους στον αδερφό του». Και αφού το αναφέρουν αυτό το χωρίο, έπειτα το λένε: «Ανάμεταξύ μας υπήρχαν 7 αδέρφια και ο πρώτος παντρεύθηκε και πέθανε άτυκνος, και σύμφωνα με τον νόμο την πήρε ο δεύτερος αδερφός και πέθανε και αυτός άτεκνος. Την πήρε και ο τρίτος, την πήραν και τα 7 αδέρφια και πέθανε άτεκνοι. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, ποιος από τους 7 θα την έχει γυναίκα, ότι όλοι την είχαν σύζυγο?» Αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής: «Πλανάστε, μη δότε στας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού, πλανάστε», τους λέγει. «Δεν γνωρίζετε τας Αγίας Γραφάς, ούτε τη δύναμη του Θεού,
Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, οι άνθρωποι ούτε θα παντρεύονται, ούτε θα νεφεύονται, αλλά θα είναι σαν άγγελοι του Θεού στον ουρανό. Έρετε της Αναστάσεως των νεκρών, ουκ ανέγνωται το ρθέν ημίν, υπό του Θεού λέγοντος, εγώ ημί ο Θεός Αβραάμ, και ο Θεός Ισαάκ, και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστειν ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, πάντες γάρ αυτό ζώσε. Ότι πράγματι τους λέγει, θα αναστηθούν οι νεκροί. Ποτέ δεν διαβάσετε αυτό που είπε ο Θεός επάνω στο όρος κορύφης, στον προφήτη Μωυσήν, ότι εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός των πεταμένων, αλλά των ζωντανών. Όλοι για το Θεό ζουν. Έτσι βλέπουμε ότι όλοι οι νεκροί με το θάνατο ζουν. Και περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Όταν λέμε Ανάσταση νεκρών, δεν εννοούμε ότι θα αναστηθούν οι ψυχές, ότι η ψυχή δεν πεθαίνει, αλλά το σώμα. Αυτό το σώμα που πέθανε και έγινε στάχτη, αυτό που το σώμα που του έφεγαν τα ψάρια, αυτό το σώμα που κάηκε, αυτό θα αναστηθεί. Αυτό ζητούμε, περιμένουμε να γίνει Ανάσταση των νεκρών. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, 15ο κεφάλαιο, εκεί με τέσσερα ρήματα γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ότι ο Χριστός πέθανε, ετάφη, αναστήθηκε, εφανερώθηκε. Τότε ετάφη, αυτό που δεικνύει ότι πράγματι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό. Το ότι εφανερώθηκε, αυτό που δεικνύει ότι πράγματι αναστήθηκε ο Χριστός. Και αφού γράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, έπειτα γράφει τις εμφανίσεις του Χριστού. Και μετά ο Παύλος λέει, είτε ούν εγώ, είτε εκείνοι, ούτω κηρύσσομεν και ούτω σε ψεύσατε. Είτε εγώ ο Παύλος, είτε οι άλλοι Απόστολοι, το ίδιο και το αυτό Ευαγγέλιο κηρύττομεν. Και όπως εμείς οι Απόστολοι κηρύξαμε, έτσι και εσείς επιστέψατε. Ιδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών γίγερται, πως λέγουσι την εσέν εμήν, ότι Ανάσταση νεκρών κέστην. Ιδε Ανάσταση νεκρών κέστην, ο δε Χριστός εγίγερται. Ιδε Χριστός ούτε γίγερται, κενών, άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε εκείπης ημών. Ιάν εμείς οι Απόστολοι, κηρύττουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τον νεκρόν. Πώς λέγωσι, αναμεταξύ σας μερικοί, άπιστοι, ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, ότι αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ψεύτικο το κήρυγμα ημών των Αποστόλων. Ψεύτικη είναι και η πίστη σας. Στα σημέρα των Αποστόλων, λίγοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Οι περισσότεροι πίστευαν. Σήμερα όμως είναι το αντίθετο. Λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν και περισσότεροι δεν πιστεύουν. Και στη συνέχεια παρακάτω ο Παύλος γράφει. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγερε το Χριστόν όν ουκ ήγερεν, υπερ άρα νεκρίου και γύρονται. Και γαρ Χριστός ουκ εγίγερται, κενών άρα το επίσημο, κεν είδε και επίσημον. Ευρισκόσας δε στις ίδιες αμαρτίας. Εάν εμείς
Οι Απόστολοι κηρύττουμε, λέγει ο Παύλος. Ο Χριστός αναστήθηκε, πώς είναι μεταξύ σας μερικοί και λένε ότι δεν υπάρχει η ανάσταση νεκρών. Διότι αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, τότε εμείς οι Απόστολοι παρουσιαζόμαστε ψευδομάρτυρες ενώπιον του Θεού. Ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίο δεν τον ανέστησε, αν υποθέτουμε ότι οι νεκροί δεν θα αναστηθούν. Διότι αν οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και το κήρυγμα ημών των Αποστόλων είναι ψεύτο κομμάτι. Ευεσκόσαστε τότε στις ίδιες αμαρτίες που ήσασταν και πρώτα. Και αφού αναφέρει μέχρι εδώ όλα αυτά ο Παύλος, έπειτα βγάζει ένα συμπέρασμα και λέγει: άρα και κοιμηθέντε σε Χριστό απόλυτα. Εάν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, ούτε οι νεκροί θα αναστηθούν, τότε το συμπέρασμα είναι τούτο. Και αυτοί που θυσίασαν τα πάντα για τον Χριστό χάθηκαν. Η εν τη ζωή ταύτη ελπικότητα σας μένε Χριστό μόνον, ελεηνότερη πάντων ανθρώπων σημαίνει. Εάν λέγει ο Παύλος, σε αυτή τη ζωή είμαστε, έχουν την ελπίδα στο Χριστό μόνο, σε αυτόν τον κόσμο είμαστε οι πιο χαμένοι, οι πιο αξιολύπητοι άνθρωποι του κόσμου. Νινί δε, Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, από αρχή των κεκειμένων ηγέριντων. Αλλά όχι, λέγει ο Παύλος, δεν είμαστε χαμένοι, δεν είμαστε αξιολύπητοι, ότι τώρα ο Χριστός αναστήθηκε. Και όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε. Και στη συνέχεια ο Παύλος γράφει πως θα αναστηθούν τα σώματά μας. Ήθελα, αγαπητοί τηλεθεατές, να σας παρακαλέσω να διαβάσετε το 15ο κεφάλαιο πρώτης Κορινθίους επιστολή. Έχει 58 στίχους. Νομίζω ότι θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Έτσι, με αυτά τα λίγα που είπαμε, μας διδάσκουν ότι η ψυχή του ανθρώπου ζει και πέραν του τάφου και περιμένουμε την Ανάσταση των σωμάτων. Ο ίδιος ο Χριστός μας μιλάει για την Ανάσταση των σωμάτων. Στο 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων είναι η περικοπή που η Εκκλησία μας τη διαβάζει στην εικόσιμη ακολουθία και στίχη 28-29 λέγει και ο Χριστός: μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται τα αγαθά πείσαντες εις Ανάσταση ζωής, ή δεν τα θαύμα πράξαντες εις Ανάσταση Κρίσιος. Να μην θαυμάζετε, λέει ο Χριστός, ότι σας είπα ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, ότι θα έρθει η ώρα που όλοι οι νεκροί που είναι στους τάφους, στα μνήματα, θα ακούσουν τη φωνή του ή του Θεού, τη δική μου, λέει ο Χριστός. Και αυτοί που θα ακούσουν θα αναστηθούν όλοι. Όλοι οι νεκροί θα σηκωθούν από τους τάφους. Θα αναστηθούν αυτοί που έκαναν τα καλά για να απολαύσουν την αιώνια ζωή. Και αυτοί που έκαναν τα φαύρα, το κακό, την αμαρτία, να κρυθούν ο καθένας κατά τα έργα που έκανε. Έτσι υπάρχει ανάσταση νεκρών, δικαίων και αδίκων. Δια τούτο, αγαπητοί τελειδέτε, να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέρα του τάφου ζωή. Για να καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, ότι πράγματι υπάρχει ανάσταση νεκρών και να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέρα του τάφου ζωή, θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα που συχνά το λέγω στις ομιλίες μου εκεί που χρειάζεται και θα τελειώσω.
Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τρεις φίλους. Και αυτός ο άνθρωπος συκοφαντήθηκε και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Όταν άκουσαν οι φίλοι του ότι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, οι δύο φίλοι τον ακολούθησαν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπήκα όμως μέσα στο δικαστήριο, αλλά κάθισαν έξω από το δικαστήριο. Ένας από τους τρεις φίλους μπήκε μαζί του μέσα στο δικαστήριο ως μάρτυρας και κατέθεσε τι ήξερε για αυτόν τον άνθρωπο. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Είμαι εγώ. Είσαστε εσείς. Είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τρεις φίλους. Και θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις φίλοι? Ένας φίλος είναι η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη. Ένας άλλος φίλος είναι γυναίκα, άνδρα, παιδιά, συγγενείς. Και ένας άλλος φίλος είναι τα έργα που πράξαμε εδώ στη γη. Ή το θέλουμε, ή δεν το θέλουμε, αγαπητοί τελειδιατέ, όπως γεννηθήκαμε, έτσι μια μέρα θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Και γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Καθώς ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιώβ, που ο διάβολος και ο σατανάς του κατέστρεψε όλη την οικογένειά του και όλα τα ζωντανά κοπάδια, είπε τούτα τα λόγια, καθώς διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο 21 στίχο. Αυτός γυμνός εξήθων εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσουμε εκεί. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κύριο έδωξεν, ούτω και γένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων στους αιώνας. Γυμνός γεννήθηκα, λέγει ο Ιώβ. Γυμνός και θα φύγω από τον κόσμο τούτο. Ο Ιώβ θέλει να πει τα εξής. Όταν γεννήθηκα δεν είχα ούτε γυναίκα, ούτε αγόρια, ούτε κορίτσα, ούτε νύφες, ούτε γαμπρί, ούτε εγγόνια, ούτε ζωντανά κοπάδια. Τίποτα δεν είχα. Γυμνός γεννήθηκα, γυμνός και θα φύγω από τον κόσμο αυτόν. Έτσι αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Όπως και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Τιμόθεων επιστολή του, έκτο κεφάλαιο, 7 στίχο γράφει. Ο δεν γαρίσεν έγκαμεν στον κόσμο, δίνον ότι ουδέ εξενεγγείται άμεθα. Τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε, λέγει ο Παύλος, είναι όλο κάθαρο ότι τίποτε δεν πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Κι όπως στο τροπάριο της νεκρόσιμη ακολουθία θα μας ψάλει. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, όσα όχι υπάρχει με τα θάνατο. Ο παραμένο πλούτος που συνεδεύει δόξα, έπερτον καροθάνατος, ταύτα πάντα εξφάνιστη. Έτσι αυτός ο φίλος, η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη, μια μέρα θα μας εγκαταλείψουν. Δεν πάει να έχεις τα δισεκατομμύρια της ανθρωπότητος. Δεν πάει να έχεις μεγάλη δόξα. Δεν πάει να είσαι αυτοκράτορα σε ολόκληρη τη γη. Δεν πάει να είσαι πλανητάρχης. Δεν πάει να είσαι πατριάρχης. Δεν πάει να είσαι αρχιεπίσκοπος. Δεν πάει να είσαι πρωθυπουργός. Δεν πάει να είσαι πρόεδρος δημοκρατίας. Όσα χρήματα, όση δόξα και να έχουμε, τίποτε θα πάρουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Έτσι, αυτός ο φίλος μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Ο άλλος φίλος τώρα που είναι, γυναίκα, άνδρα, παιδιά, συγγενείς. Και αυτός ο φίλος μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτον στην πέραν το τάφο ζωή.
θα μας οδηγήσουν από το σπίτι μας μέχρι το νεκροταφείο. Και όταν το φιάρι το νεκροθάφτη θα μας σκεπάσει με το κόμμα, θα γυρίσουν σπίτι τους και θα μείνουμε μόνοι μας στον τάφο. Και αυτός ο φίλος, γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς, μια μέρα θα μας μεταλείψει. Αυτοί ήταν οι πρώτοι δύο φίλοι που οδήγησαν αυτόν τον άνθρωπο μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου, δηλαδή στο νεκροταφείο. Ο άλλος φίλος τώρα που είναι τα έργα. Αυτός ο φίλος δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Καθώς ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, 27 στίχο γράφει, απόκειται της ανθρώπης άπαξ από τα νυν, μετά δε τούτο κρίσης. Μια φορά που πεθαίνει ο άνθρωπος, έπειτα εξακολουθεί η κρίση. Και στη Δευτέρα Κορωθίους επιστολή του, 5ο κεφάλαιο, 10 στίχο γράφει, τους γαρπάντας ημάς φανερωθήνε, διέμπροσεν του βήματος του Χριστού, ή να κουμήσετε έκαστος τα δια του σώματος προς αέπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν. Όλοι, λέγει ο Παύλος, μια μέρα θα παρουσιαστούμε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού για να δικαστούμε ο καθένα μας κατά τα έργα που κάναμε εδώ στη γη. Είτε καλά είναι, είτε κακά. Έτσι, τα έργα, αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Ότι πράγματι τα έργα είναι που θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσουν ή να μας δικάσουν. Αυτό μας το διδάσκει και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στο 14ο κεφάλαιο, Αποκαλύψεως, 13 στίχο, λέγει και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, και 20 φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποδνίσκοντες απάρτη. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι να πάψονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών, ακολουθεί μετά αυτό. Να, τα έργα, αυτός ο φίλος θα μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού. Και αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Δια τούτο, αγαπητοί τελεθεατέ, να είμαστε σίγουροι ότι μια μέρα θα αναστηθούμε από τους τάφους. Όχι 100%, όχι 1000%, αλλά 1.000.000%. Να είμαστε σίγουροι ότι μια μέρα θα αναστηθούμε. Αλλά πώς θα αναστηθούμε? Ότι υπάρχει ανάσταση δικαίων και απίστων. Γι' αυτό να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο για την πέραν του τάφου ζωή. Τέλος, για να τα καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Ότι οι προφήτοι, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τους φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, 1ο κεφάλαιο, 21 στίχο γράφει, ουγάρ θελήματα ανθρώπου, ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύμα του Αγίου φερόμενοι ελάρισαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Έτσι, πρώτον να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να τη μελετήσουμε και τρίτον να τη τρίσουμε. Εάν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα την τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη, 50-80 εκατό χρόνια, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη. Και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή,
να πάμε, διότι η ζωή του ανθρώπου όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν σβήνει, δεν τελεώνει στο φιάρι τον νεκροτάφτη, αλλά ζει και πέρα από το τάφο. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους πατριάρχες, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, με τους προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην επωράνω βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.